Σε μια ενημέρωση έκκληση για ελογισμένη χρήση του υπερπολίτιμου αγαθού του νερού, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για ενδεχόμενα προβλήματα έλλειψης που θα ανακύψουν το επόμενο διάστημα, προχώρησε ο αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑ Τρίπολης, Στέφανος Χατζόπουλος. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό το διάστημα, αφενός μεν οι επάρκειες σε νερό λόγω των συνθηκών που είπαμε, της ανομβρίας και των κλιματολογικών συνθηκών, είναι σαφώς λιγότερες. Οι ανάγκες όμως είναι πολύ περισσότερες. Συν τη ζέστη, καταλαβαίνετε πόσο λιγότερο το πρόβλημα. Οπότε, αν δεν λάβουμε τα μέτρα που πρέπει, πολύ φοβάμαι ότι θα μπούμε σε συνθήκες λήψη υδρείας. Το λέω και το τονίζω, γιατί θα πρέπει όλοι να συμβάλλουμε σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα πρέπει να φροντίσουμε για την μη αλόγιστη χρήση του νερού. Την περσινή χρονιά υπήρξαν αρκετά προβλήματα στα χωριά της Τεγέας που υδρεύονται από το δίκτυο του Μεθυδρίου τους θερινούς μήνες. Όμως τα προβλήματα θα μειωθούν το επόμενο διάστημα που το δίκτυο θα αντικατασταθεί. Οι τρόποι αντιμετώπισης αυτού, αφενός μένει δηλαδή το πώς χρησιμοποιούμε το νερό, θα πρέπει να πω ορισμένα παραδείγματα. Δηλαδή δεν μπορούμε να ποτίζουμε, ας πούμε, κήπους σε μεγάλο βαθμό αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει τους κήπους να τους ποτίζουμε όπου είναι απαραίτητο, με μεγάλη προσοχή, ίσως με λιγότερες ποσότητες νερού, αν χρησιμοποιούμε το νερό της σίδερησης, ίσως στις νυχτερινές ώρες για να έχει και μία απόδοση και δυνατόν να χρησιμοποιούμε σύστημα με σταγόνες. Αν μπορούμε κιόλας να μην ποτίζουμε και καθόλου. Άμεσα μέτρα πριν να είναι πολύ αργά πρέπει να λάβουν οι πολίτες, ώστε να μην προκληθούν προβλήματα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που οι θερμοκρασίες είναι υψηλές.